από το Βενιζέλιο νοσοκομείο που βρέθηκε στο επίκεντρο το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μας για το μέλλον της δημόσιας υγείας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Κυριολεκτικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στο μηδέν και τώρα, για να λύσουμε προβλήματα, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού με συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού με εργασιακή εξουθένωση. Πολλά νοσοκομεία και στην Κρήτη, όπως και σε όλη τη χώρα, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού, έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών. Εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, πάρα πολλά νοσοκομεία φέρνουν τα περιστατικά στο Ηράκλειο, κυρίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και στο Βενιζέλιο, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων που έχουν. Πολίτες, ασθενείς, αναγκάζονται να διανύουν πολλά χιλιόμετρα σε κακό οδικό δίκτυο, όπως εδώ στην Κρήτη, σιτία για να έρθουν στο Ηράκλειο, προκειμένου να βρουν την υγειά τους και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, για να το καταφέρουν αυτό, βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, από τις 8 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 4 ή οι 5. Δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι, υπάρχει και σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να χειρουργηθούν στην ώρα τους, έχουμε λίστες αναμονής για χειρουργείο και πολλοί αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς φέτος το χειμώνα, στα νοσοκομεία, είμαστε 3.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι. Και ξέρουν όλοι πόσο αυξάνεται η ζήτηση σε υπηρεσίες το χειμώνα. Κάθε μήνα μας φεύγουν 300 υπάλληλοι από τα νοσοκομεία. Υπάρχει κύμα μαζικής φυγής εξαιτίας των δυσμενών συνθήκων εργασίας, των χαμηλών μισθών, του διαχρονικού εμπεγμού από το κράτος να μας εντάξει στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους. Χθες ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα προσληφθούν στο Βενιζέλιο 75 υπάλληλοι. Εδώ θέλω να πω ότι πολλές φορές έχω επισημάνει ότι αυτή η προκήρυξη 7K ξεκίνησε από το 2019, τελειώνει και το 2023 και ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Και από το προσωπικό αυτό που ανακοινώνεται, οι περισσότεροι θα είναι ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού, είναι οι επικουρικοί που θα καταλάβουν θέσεις μονίμων. Και μάλιστα στο τέλος της μέρας, το Βενιζέλιο μπορεί να έχει και λιγότερο προσωπικό, γιατί πολλοί που σήμερα εργάζονται εδώ μπορεί να έκαναν αιτήσεις για άλλα νοσοκομεία και το ισοζύγιο να είναι αρνητικό. Ανακοινώθηκε προσωπικό και το 2024. Το προσωπικό αυτό στα νοσοκομεία με τους ρυθμούς που δουλεύει το ΑΣΕΠ θα το έχουμε το 2030. Και είπα πριν ότι αν δεν ληφθεί μέρημνα για το επικουρικό προσωπικό να μονιμοποιηθεί απευθείας, θα έχουμε ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού γιατί συμμετέχει με αυξημένη μοριοδότηση. Τα κίνητρα είναι δύο ειδών. Είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η μισθολογική αναβάθμιση. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν μπορεί ένας γιατρός με 1.800 ευρώ το μήνα, με εφημερίες, και ένας νοσηλευτής με 800 με 780 ευρώ να έρθει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να δουλέψει και να προσφέρει τις υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πάει στο νοσοκομείο σιτίας να δουλέψει και να έχει ένα ενοικιαστήριο σπιτιού 500-600 ευρώ και να παίρνει 800 μηνιάτικο. Γίνεται να πάει στη σιτία να προσφέρει υπηρεσίες. Άρα θα πρέπει να δούμε τα κίνητρα και τα εργασιακά και τα μισθολογικά ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος, οποιασδήποτε ειδικότητα χρειάζεται, να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες. Θα πρέπει όμως να γίνει κάτι κατανοητό. Ότι επειδή το θέμα της υγείας είναι καθαρά πολιτικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ποια είναι εφαρμοζόμενη η πολιτική στον τομέα της δημόσιας υγείας. Και θα πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο Υγείας ότι με επικοινωνιακή πολιτική, δηλαδή με μια αστραπιαία επίσκεψη σε μια υγειονομική περιφέρεια, χωρίς να έχουν μελετηθεί τα προβλήματα, χωρίς να έχουν αποφασιστεί λύσεις, δεν χρειάζεται να γίνεται. Βλέπουμε το παράδειγμα της Ιεράπετρας και γι' αυτό φωνάζουμε για τη δημόσια υγεία. Έκλεισε μια ιδιωτική κλινική τεχνητού νεφρού.
Σκέφτηκε κανείς τι γίνονται αυτοί οι 40 συμπολίτες μας νευροπαθείς? Εάν δεν ήταν το Δημόσιο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το οποίο προσέρχονται για να προσκάλουν τεχνητό νεφρό, τι θα γινόταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήρθαμε σήμερα να ενημερωθούμε για το Βενιζέλιο, αλλά ουσιαστικά είμαστε εδώ παρόν για το Βενιζέλιο, για το Ρέθυμνο, για την Ιερά Πέτρα, για τη Σιτία, για όλη την Κρήτη είμαστε ενημερωμένοι. Μετά από το μεγάλο συλλαλητήριο στήριξης και συμμετοχής 10.000 πολιτών για το Βενιζέλιο, ήρθε ο Υπουργός και ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα. Έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα του νοσοκομείου και περιμέναμε να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα, να δείξουν μια ανευαισθησία και να εγκρίνουν προσλήψεις και ενίσχυσης του νοσοκομείου για να μπορεί να παίξει το ρόλο του. Όλη η περιφέρεια της Κρήτης ουσιαστικά υπολειτουργεί. Το μεγάλο βάρος λοιπόν το σηκώνουν τα δύο νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου, το Παγνή και το Βενιζέλιο. Όταν όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα, καταλαβαίνουμε ότι τριπλασιάζεται αυτή η πίεση προς αυτά τα νοσοκομεία, που ουσιαστικά λείπουν πάνω από 140 οργανικές θέσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι 10 γιατροί που ουσιαστικά κατάλαβε το Υπουργείο ότι υπολείπεται το νοσοκομείο για να λειτουργήσει. Είναι προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που πρέπει να ενισχυθεί για να δώσει στην κοινωνία του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης το ρόλο που πρέπει να έχει ένα νοσοκομείο μεγάλο, ένα νοσοκομείο που προσφέρει υπηρεσίες. Νοείται ότι τα νοσοκομεία έχουν κοινά προβλήματα. Απλώς κατά περιόδους, κάπου σε κάποια νοσοκομεία αυξήνονται κάποια προβλήματα περισσότερο από κάποια άλλα. Στην ουσία βρισκόμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, απλώς αυτή τη στιγμή στο Βενιζέλιο βρισκόμαστε ίσως σε πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με το παρελθόν, ακριβώς λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού προσωπικού, φυγή πολλών συναδέλφων λόγω έλλειψης κάποιων κινήτρων ιατρικού ή άλλου επιστημονικού προσωπικού. Και γενικά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η πολιτεία για να μην καταρρεύσει το νοσοκομείο.